απλά θα μπαίνει ο κλέφτης εδώ πέρα μέσα, θα του λες εσύ δεν έχω, δεν έχω. Και θα λέει αυτός του διαδίκτυου, θα σου λέει εδώ 1200 πίτες του, δώστα μου. Έχει να σκοτώσει κόσμο ο Γιώργος. Λοιπόν το ανοίγω και ο Θεός βοηθάς. Μη! Τι είναι αυτό? Στριγκάκι. Δεν χρειάζεται να το βαφτίσεις. Το ξέρω το όνομά του. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, αυτό είναι επιστροφή. Ναι, επιστροφή. Επέστρεψε ένα στριγκ. Αλλά πώς έφυγε αυτό το στριγκ? Εγώ το έστειλα, αλλά γύρισε πίσω. Έχεις στριγκ δικό σου? Δεν έχω. Αυτό το συγκεκριμένο? Αυτό. Σημαίνει γιατί φοράς τότε κοιλώτες φαρδιάς και βρακοσόνες? Γιατί εσύ δεν με βλέπεις πια σε γυναίκα, με βλέπεις σαν παούλο. Και το παούλο μου φορέσει στριγκ, θα το προσέξω, μην νομίζεις. Εγώ ξαναρωτώ πάλι, θα την κάνω την ερώτηση. Πόσο σκατοκόθης με τις πουλιές, ε. Θα ξαναρωτήσω εγώ, τι νοσί είναι αυτό το string? Δικό μου. Ωραία. Ας κάνουμε τη δεύτερη ερώτηση. Πού το βάζεις? Στη σαλάτα. Πού το βάζω? Μίτσο μου, είμαι τόσο μόνη μου που τις ελεύθερες ώρες μου δεν ξέρω και τι να κάνω. Και στέλνει string σε φαντάρους που λέει εδώ. Εδώ λέει ότι έχει πάει στο στρατόπεδο 5-4. Μίτσο, να σου πω τώρα, θα ομολογήσω. Έρχεται η κούλα του Τσουρέκα. Αυτή του Τσουρέκα που πέθανε τον άντρατς. Τον έστειλε καβλατισμένη. Ναι, αλλά πέθανε σε στήσιο Τσουρέκα, σε ένδοξα. Αφού είχε πει 8 διάγκρα, τι δεν πέθανε? Έπατε συγκουπή, γυλάκανε η αρχάγγελη που είχε σηκωμάρει στο νεκρό. Λοιπόν, έρχεται από εδώ. Δεν έκλεινε η κάστα. Τα ξέχασες? Βάζανε τα λουλούδια πάνω και κλειστρούσαν τα γαρίφαλα. Τα ξέχασες? Λοιπόν, έρχεται η Τσουρέκαινα εδώ. Ναι, έχει τη Τσουρέκαινα εδώ. Ναι, ναι, φοράμε και οι δυο τα στριγκ. Και κοιτάτε μία την άλλη. Αυτή φοράει ένα μπλε, εγώ φοράω κόκκινο. Λοιπόν, έχει, όχι. Μισό λεπτό και θα στριγλίσω. Ναι. Έχετε Τσουρέκι να φοράτε στριγκ οι δυο σας. Ναι. Και κοιτάτε μία την άλλη. Όχι, συνδεόμαστε με αυτό το στρατόπεδο που ήρθε το 535. Πώς συνδεόστε, Λίνιζα, θα τρελαθώ? Καθόμαστε μπροστά στην κάμερα και στο λάπτοπ. Για περαίωση, για περαίωση, θα τρελαθώ. Ναι. Και μας βλέπουν οι φαντάροι με τη δική τους την κάμερα στο στρατόπεδο 535 εκεί. Αστοριά. Ναι. Δηλαδή παίζει την τηλεόραση. Όχι, Μίτσο, δεν παίζει την τηλεόραση. Δεν δίνει και τέτοια δικαιώματα στον κόσμο. Στο ίντερνετ. Και ένα φανταράκι το καημένο μου ζήτησε προχθές να του υπογράψω το string και να το στείλω. Ρε που έχω την πιτζετάκο σπίτι μου και δεν το ξέρω. Τι χειρότερα, Παναγία μου, τι εκπλήξεις είναι αυτές? Η Μπεζεντάκου πρέπει να μιλάει με άλλο στρατόπεδο. Οπωσδήποτε θα μιλάει με άλλο στρατόπεδο. Αν και δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή έτσι που τη βλέπεις από την πρώτη εμφάνιση, λες δεν μπορεί αυτό το κορίτσι να κάνει τέτοια πράγματα. Και τα καλύτερα, Μίτσο, από αυτά που παίζουμε. Ποια καλύτερα, θα τρελαθώ εγώ απόψε. Βάζουμε μουσικές, χορεύουμε με τα string. Και τα καλύτερα, ναι, τα παίζουν στο YouTube. Ναι. Ποιος είναι ο YouTube? Αχ, Μίτσο, μη είσαι πολύ πίσω. Με προχώρησε εμείς. Ναι, εμένα που με βλέπεις με ανέβασαν στο YouTube. Είναι ψηλά εκεί? Όχι, δεν είναι ψηλά, γιατί το λες αυτό? Γιατί λες ανέβασαν, δεν μου κατέβασαν.
Με ανέβασαν οι φαντάρι Μίτσομ. 10.000 χτυπήματα είχα. Και εγώ θα σε χτύπαγα. Πού σε χτυπάγα στον κόλλο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνω στην κάμερα κολοκυθήματα, τι γίνεται. Δεν το ξέρω εγώ την ίντερνετ, τι γίνεται εκεί πέρα. Ας Μίτσομ, δεν σε απατώ με το ίντερνετ, αλλά κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ σαν γυναίκα. Προχθές μου χτύπησε το κουδούνι ένας που ήθελε να κάνουμε σεξ. Αλλά εγώ το αρνήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά πότε θα κρατιέμαι. Μισό λεπτό να τα βάλουμε κάτω. Δεν κάναμε σεξ πριν 3 μήνες. Πόσο απληστία πια. Πριν 3 μήνες και κράτησε μόνο 1,5 λεπτό. Όλα τα ωραία πράγματα λίγο κρατάνε, δεν κρατάνε πολύ. Ναι. Τι να κάνεις, μείνω 2 ώρες και πήγα 3 μήνες. Και αυτοί που έχουν γεννηθεί χρόνια δεν κάθε φιλιώνει με τις ώρες. Λύσαμε τη λαχτάρα, δεν μπόρεσα να σε περιμένω. Ναι, αλλά τη δικιά μου τη λαχτάρα δεν την υπολογίζει. Τι να κάνω. Μίτσο με αφοροστής, μας έχει κλείσει ο Γιώργος μέσα και μέσα στα σπίτια και κάθε μέρα τρελαινόμαστε. Έτσι με έρχεται αυτή την Κυριακή να βγω να ψηφίσω. Απαπα. Εδώ θα κρατηθούμε μέσα. Θα βάζεις το στρίγκ να σε βλέπω εγώ. Με τίποτα. Την Κυριακή θα την περάσω. Με το στρίγκ και θα σε καμαρώνω. Έτσι, σ' αρέσει. Μα... εμείς δεν πάμε εκλογές, μια και καλή στους δρόμους, όταν θα είναι να τους ξεπροβοδίσουμε. Δεν μπορώ να πάρω ένα ρούχο, δεν μπορώ να πάρω ένα μαγιό καινούριο. Μόνο αυτό το τιγρέ έχω. Αυτό, μόνο. Πού βάζεις μέσα στις σελάδες. Μέσα στα φρούτα χωρίς τα μαγιό. Στο είχα κρύψει και να πάρω άλλο. Τι είναι αυτό το μαγιό. Ε? Τώρα πώς είναι το μαγιό. Αυτό είναι το καλοκαίρι, θα έρθει το χρόνο. Μίτσομ, για μένα δεν τέλειωσε αυτό το καλοκαίρι. Έχουν έρθει φαντάρι με άδεια και είπαμε με την Τζουρέκαινα να πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το τελευταίο μας μπάνιο. Αυτό εδώ. Μισό λεπτό, Ρενίτσα μου, δηλαδή για σένα σήμερα δεν είναι το καλοκαίρι. Ναι, Μίτσομ, σήμερα θα κάνω το τελευταίο μπάνιο. Ναι, και μόλις τελειώσει, Ρενίτσα μου, στην παραλία, τι θα κάνεις για πες μας. Θα καθίσω στην παραλία με το μπικίνι, ναι, αυτό εδώ, ναι, και θα φωνάζω bye bye καλοκαίρι, bye bye καλοκαίρι, bye bye καλοκαίρι, bye bye. Αντίο στο καλοκαίρι. Να, Ρενίτσα, είναι έτοιμο. Bye bye καλοκαίρι. Bye bye καλοκαίρι. Bye bye, bye bye, Ελένη για να συμβείτε εδώ σταθερά. Η Ελενίτσα μου που στις 6 ώρα παίρνει το κείμενο και το παίζει. Σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Αλτσατήρι, όλα ζωντανά, όλα τρελά, έρχομαι! Ξεχάσαμε και 2 βίντεο που ο λαϊκός ορθόδοξος ιερμός πέτυχε ίσως την πιο δύσκολη του νίκη. Παρά χάσανε, όλοι λένε, το μαθάνε. Πάμε και στο βίντεο το άλλο που ξεχάσαμε. Και έχει φτάσει στην απόλυτη παράνοια. Πιάσανε, πιάσανε! Ο κύριος Παπανδρέου, το λαό! Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος λέμε αυτά τα. Να πάτε να δείτε τη Μίρκα την Παπακοσταντίνου, γιατί θέλω πάντα τις ωραίες παραστάσεις βλέπετε. Που παίζει σε μια πολύ ωραία παράσταση. Με τον Αντώνη, αξίζει τον κόπο. Είπαμε εδώ, προτείνω μόνο παραστάσεις που πραγματικά είναι ωραίες. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, τον κύριο Δοκιανάκη, ξέρω ο ίδιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια μεγάλη του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έφυγε η Μάρου Στεφανίδου, πλήρης... Συμβαίνει κάτι τρομερό, η πεθαρά μου. Πέθανε. Όχι, θέλει να μείνει μαζί μας. Εγώ πού θα μείνω. Τι.
Δε σπινίσε τον 39, ήταν ο ιστορικός ρόλος που έπαιξε. Συνεργαστήκαμε δηλαδή στις πρόβες, γιατί είχε έρθει στο κάτι έχω να σας πω, μια παράσταση που έκανα το 91-92, θυμάμαι, τα 92 νομίζω, ναι. Και είχε τέτοια αγωνία ότι θα ξεχάσει τα λόγια, που όσο πέναγε ο καιρός και πλησιάζαμε στην πρεμιέρα, κάθε μέρα είχαν και περισσότερα λόγια από το άγχος της. Είχε πάθει τρέλα. Λοιπόν, και ξαφνικά κάτι έγινε, ήταν μια ατάκα που έπρεπε να φωνάξει σεισμός, το θυμάμαι σαν τώρα, και περιμέναμε για να τρέξουμε. Και σηκώθηκε και λέει, φεύγω πάω σπίτι μου. Και κατάλαβα ότι είχε τρελαθεί και δεν άντηκε. Τι λέει, μη στεναχωριέστε, δεν έγινε και τίποτα. Έφυγε, αλλά ζήσαμε όλες αυτές τις πρόβες, γιατί πραγματικά το άγχος είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν φεύγει ποτέ. Καμία ώρα, ποτέ, όσα χρόνια να περάσουν, όσες παραστάσεις και να κάνεις. Είναι, γιατί το κοινό δεν είναι. Συνήθως λένε ότι οι ηθοποιοί κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί πώς αγχώνεσαι. Είναι σαν να κάνεις σεξ με άλλη γκόμενα, καμία σχέση. Αλλάζει το κοινό, αλλάζει ο ηθοποιός. Είναι ένα άλλο άγχος. Πιάνεται από κάποιον. Κάποιος μπορεί να του την επιδώσει. Κάποιος μπορεί να το φτιάξει περισσότερο. Μπορεί να δει μια φάτσα που να. Πάντα περιγράφω, δεν θα το περιγράψω αυτό. Μια φορά έχω πει με πάρα πολλά νεύρα. Σας το έχω πει, δεν ξέρω αν έχω πει την ιστορία, γιατί τόσα που έχω πει, να θυμάμαι. Στον Πειραιά ήμουνα, ήταν ένα μικρό καράβι, και πριν βγω, ακούει ένα από μου, λέει: Εντάξει, εγώ είχα καμιά ένεση για το στομάχι μου, γιατί είχα περάσει δύο-τρεις γαστροραγίες, με κόπο ήμουνα πίσω και νευρίασα. Λες και ξέρει ο κόσμος τι περνάω από μέσα. Αλλά δεν ξέρω, κάπως θύμωσα, κάπως μάχη. Ξεκίνα, ρε, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Αισθάνθηκα σαν να ήμουν, ρε, παιδί μου, ο τελευταίος που να παίξω, δηλαδή, χάλασε όλη μου η διάθεση. Βγαίνω έξω, λοιπόν, στις μπιζάμες όπως ήμουν, είχα νεύρα πολλά. Λέω, ποιος είπε, ξεκίνα, ρε. Δεν πρόκειται να ξεκινήσω με τίποτα. Θα το πει, λέω, ποιος είναι, θα σηκωθεί να φύγει, θα μου κάνει τη χάρη. Γιατί δεν μπορώ να αισθάνομαι, θα τον έχω στο κεφάλι μου και θα χαλάσω όλη την παράσταση για τον κόσμο και δεν θέλω. Τον παρακαλώ θερμά να φύγει. Τον παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μιλήθηκε κανένας, δεν σηκώνατε κανένας. Περνούσε η ώρα, εγώ κοίταγα να δω να το πει ο άνθρωπος, κοίταγα στα μάτια τίποτα. Έχω περάσει κανένα τρίλεπτο, είναι οι κατηγορίες οι οποίες θέλουν να δουν την παράσταση τώρα. Και κάθονται δίπλα αυτές, πρέπει να είναι κοντά στο πρόσωπο, και κάνουν και οι δύο χωρίς συνεννόηση. Εκείνη την ώρα τελειώσαν όλα. Με έπιασε νευρικό γέλιο, θέλω να πω, δεν ξέρεις πόσο η ψυχολογία αλλάζει. Θέλω εδώ και ένα σύνθημα εδώ που είναι η αρρωγή. Νομίζω που το είδα την αρρωγή. Και στην αρρωγή. Σωματείο κοινωνικής μέρημνας, γίνεται εθελοντής. Να τα λέμε. Όπως είναι εδώ και εργαζόμενοι από το Everest, μου είπανε. Μας φέρατε και φτηνές τυρόπιτες με ένα ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Αχιλλέας εδώ, αδερφικός μου φίλος που έχει τον Τζάκσον. Εδώ. Έχω πάντα φίλους και σταθερούς εδώ δίπλα. Απόψε, μαζί σας, απόψε θέλω να πιω. Τίποτα μετά να μη θυμάμαι. Μέσα στο καπνό να παγιδεύτω. Συνέπειες να μη φοβάμαι. Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα που πήρα τη λαχτάρα, στάχτη να γίνουν όλα πια. Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα που πήρα τη λαχτάρα, στάχτη να γίνουν όλα πια. Έτσι μέσα από το τραγούδι, και σπίτι όταν είστε τραγουδάτε μόνοι σας, όταν έχετε